σε ισόβια κάθερξη καταδίκασε το Τριμέλια σε θέση υποκουργημάτων ευβία. Το γνωστό σε όλους μας Γιάννη Καστάνη. Το γιατρό που κατηγορείται ότι χωρίς στοιχείο έγινε διευθυντής του νοσοκομείου Σκύρου και διετέλεσε εκεί την θητεία του για 13 χρόνια. Στη δίκη ξεκίνησε την απολογία του λέγοντας την πρόεδρο, κυρία πρόεδρε, είμαι γιατρός. Εγώ είμαι γιατρός. Δεν του είπε πρόεδρος, και εγώ είμαι αστροναύτης. Προσπαθούσε να πείσει και την πρόεδρο. Ξεκίνησε λέγοντας, κυρία πρόεδρε, είμαι γιατρός. Μάλιστα. Ναι. Ξεκίνησε η πρόεδρος λέγοντάς του, κύριε Καστάνη, πρέπει να αγαπάτε πολύ την ιατρική για να κάνετε όλο αυτό που κατηγορείστε. Και λέει εκείνος, κυρία πρόεδρε, εγώ είμαι γιατρός. Το πτυχίο δεν γνώριζα ότι ήταν πλαστό, αυτό υποστήριξε. Και ότι πέρασε κανονικά το δροτικό του, όπως πρέπει να περάσουν οι γιατροί. Έδωσε κανονικά εξετάσεις, πέρασε με πολύ ψηλό βαθμό εδώ στην Αθήνα. Απλά το στοιχείο που είχε ήταν πλαστό και ίδιος υποστήριξε ότι δεν το γνώριζε. Αλεξάνδρα, αφενός να προσέξουμε να μην μεταφέρουμε τα στοιχεία του καταδικαστέντος, δεν υπάρχει κανένας λόγος, θέλω να πω το όνομα τεπώνυμό του. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, πού βασίστηκε το δικαστήριο για να επιβάλει την ποινή των ισοβίων? Βασίστηκε στην απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Ότι όλα αυτά τα χρόνια που ήταν διευθυντής στο νοσοκομείο της Σκύρου απέσπασε 667.000 ευρώ, 13 χρόνια σε Σκύρο, και τον κατηγόρησε, τον καταδίκασε για απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου. Άρα επειδή αυτό είναι κακούργημα και τιμωρείται η απάτη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος, γι' αυτό μπόρεσε και του επέβαλε το δικαστήριο την ποινή των ισοβίων, έτσι. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπήρχε και ένας συγκατηγορούμενος, ο οποίος ήταν, υπήρχε στο δικαστή, στη δίκη αυτή, ένας συγκατηγορούμενος που ήταν ο ακτινολόγος του, ακτινολόγος στο νησί, ο οποίος ήταν φωτογράφος τελικά. Τι έγινε με το συγκατηγορούμενο? Ο συγκεκριμένος, το δικαστήριο του επέβαλε ισόβια για κάθε κατηγορία, δηλαδή δίπλα ισόβια, είχε δύο κατηγορίες. Και το δικαστήριο του επέβαλε δύο φορές ισόβια. Βέβαια, ο συγκεκριμένος βρίσκεται στο εξωτερικό και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δηλαδή, δεν θα εκδοθεί κάποιο ένταλμα σύλληψης ή κάτι τέτοιο. Οπότε θα ζήσει στο εξωτερικό ανενόχλητος, όπως φαίνονται, τα πράγματα. Μάλιστα. Είναι μια, ας το πούμε, παραδειγματική ποινή αυτή. Ακριβώς και για τους δύο. Διότι κακά τα ψέματα. Εδώ μιλάμε για απάτη κατ' εξακολούθηση επί σειρά ετών, μια απάτη η οποία πέραν του γεγονότος ότι έχει ζημιωθεί το δημόσιο και έχει καταχραστεί δημόσιο χρήμα παίρνοντας το μισθό του γιατρού, υπάρχει ένα θέμα ακόμη μεγαλύτερο, ότι έθεται σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών, τις ζωές ανθρώπων που περνούσαν από τα χέρια του. Λοιπόν, βέβαια, να προσθέσω κάτι τελευταίο. Ήταν στη δίκη άνθρωποι από τη Σκύρο, οι οποίοι φαίνεται να λέγανε «Μας λείπει ο γιατρός μας». Τώρα, αυτά είναι καταθέσεις των μαρτύρων των κατοίκων του νησιού, που λένε ότι εμείς όποτε τον χρειαστήκαμε ήταν εκεί για μας. Μας βοήθησε, δεν είχαμε γιατρό και βρήκαμε γιατρό, οπότε αυτές ήταν οι μαρτυρίες των κατοίκων του νησιού. Άρα υπήρχαν και κάτοικοι οι οποίοι είχαν προσέλθει ως μάρτυρες υπεράσπισης, λέγοντας ότι είχαν βοηθηθεί από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Καλά κάνεις και το μεταφέρεις. Καλά κάνεις και το μεταφέρεις και αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.